Τα υγιή φυτά χρειάζονται υγιές έδαφος για υγιή ανάπτυξη. Για να μπορούν τα φυτά να απορροφούν ακριβώς αυτά που χρειάζονται, το έδαφος πρέπει να παρέχει ανόργανα στοιχεία και την απαραίτητη ζωή του εδάφους. Η έρευνα δείχνει ότι η εκτεταμένη χρήση του συνθετικού λιπάσματος οδηγεί σε εδάφη που δεν έχουν πια την απαιτούμενη βιολογία για υγιή ανάπτυξη των φυτών. Το λίπασμα εμφανίστηκε τότε που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στο έδαφος. Για τους παραγωγούς, το λίπασμα ήταν ένα θαύμα. Οι συγκομιδές διπλασιάστηκαν και οι παραγωγοί μπορούσαν να παρέχουν την απαραίτητη τροφή στον αυξανόμενο πληθυσμό. Όμως τώρα, χρόνια μετά τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων, οι επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους είναι εμφανείς. Όλο και περισσότερο φαίνεται ότι λιγότερα θρεπτικά στοιχεία παραμένουν στο έδαφος, με αποτέλεσμα τα φυτά γρήγορα να δυνατίζουν και να προσβάλλονται από ασθένειες. Δεν προστατεύονται πια από βακτήρια και μύκητες. Αντίθετα, προσβάλλονται από αυτά. Από την άλλη μεριά, η χρήση λιπάσματος σημαίνει ότι αυτές τις μέρες οι παραγωγοί χρειάζεται να οργώσουν βαθύτερα, καθώς το έδαφος γρήγορα συμπιέζεται. Αυτό κοστίζει στους παραγωγούς και είναι καταστροφικό για το έδαφος. Υπάρχει καλύτερος τρόπος. Δεν είναι ευρέως γνωστό, όμως οι ρίζες των φυτών μπορούν να αναπτύσσονται πιο εύκολα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε παλιές ρίζες. Εδώ μπορείτε να δείτε τη σημερινή μέθοδο άρρωσης, κατά την οποία το έδαφος ανοίγεται στα 25 εκατοστά. Αυτό σημαίνει ότι το φυτό δυσκολεύεται πραγματικά να φτάσει τις χιλιάδες διόδους που άλλα φυτά έχουν δημιουργήσει με τις ρίζες τους. Συχνά δεν μπορούν ακόμη και να διαπεράσουν το συμπαγές τμήμα του εδάφους, το οποίο δημιουργείται από το όργωμα της γης με βαριά μηχανήματα. Μία μέθοδος καλλιέργειας της επιφάνειας μπορεί να προσφέρει λύσεις σε αυτό. Αυτή η επιφανειακή κατεργασία εδάφους σημαίνει ότι οι ρίζες γρήγορα μπορούν να εισχωρήσουν στις διόδους που άφησαν οι ρίζες που έχουν αποσυνδεθεί. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εργαστούν πραγματικά σκληρά, μόνο εφόσον φτάσουν στα άκρα των διόδων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ριζώνουν κάθε χρόνο βαθύτερα και διασφαλίζεται ότι υπάρχει ακόμη έδαφος και νερό διαθέσιμο για ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση ασθενειών με ψεκασμό δεν μπορεί παρά να καταστήλει τα συμπτώματα. Ένα υγιές φυτό μπορεί να κρατά μακριά τις περισσότερες ασθένειες. Σε απάντηση των αρνητικών επιπτώσεων από τη χρήση λιπασμάτων, τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται για να σώσουν την παραγωγή. Το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι τα φυτά τα οποία μόνο λιπαίνονται είναι που πάντα τελικά θα ασθενούν. Το λίπασμα είναι η άμεση αιτία της χρήσης των περισσότερων φυτοφαρμάκων. Για να λυθεί το παγκόσμιο πρόβλημα της υπερλίπανσης, πρέπει να σπάσει ο βασικός φαύλος κύκλος. Το ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε είναι: πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το έδαφος? Η απάντηση είναι παραδόξως απλή, αλλά απαιτεί αρκετή εξήγηση. Όπως κάθε άλλος οργανισμός στον πλανήτη, ένα φυτό δεν λειτουργεί ανεξάρτητα. Η υγεία και η ανάπτυξη εξαρτώνται από τη συνεργασία συγκεκριμένων βακτηρίων και μυκήτων. Φυτά, μύκητες και βακτήρια αποτελούν ένα θαυμάσιο σύστημα βασισμένο σε εμπορικά προϊόντα. Πώς λειτουργεί αυτό? Μύκητες και βακτήρια προμηθεύονται θρεπτικές ουσίες από το έδαφος που διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο να λάβουν. Ως αντάλλαγμα γι' αυτό, τα φυτά παρέχουν ζάχαρα με τη μορφή γλυκόζης. Για να εξηγήσουμε αυτό το σύστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε βακτήρια και μύκητες ξεχωριστά. Τα φυτά έχουν ένα πρόβλημα. Οι λεπτές τους ρίζες απορρόφησης έχουν περιορισμένη ικανότητα. Χρησιμοποιούν μόνο το 4 με 7% του όγκου του εδάφους κατά μέσο όρο και δεν είναι παχύτερες από μία τρίχα. Δέζουν πολύ μόνο μία έως τρεις εβδομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, τα φυτά χρειάζονται εξωτερική βοήθεια. Τα φυτά χρησιμοποιούν τις ρίζες απορρόφησης για να πετύχουν μία συνεργασία. Αν δεν μπορούν να βρουν συνεργάτες, θα πεθάνουν. Αν το πετύχουν, είναι η αρχή μιας όμορφης σχέσης. Στο εξής, μπορεί να δημιουργηθεί μία συμβίωση. Τα ανόργανα στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να εξοριχτούν από το έδαφος. Τα ριζοβακτήρια όμως ειδικεύονται σε αυτή τη διεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά την απελευθέρωση φωσφόρου, η οποία είναι πολύ σημαντική για το φυτό. Αυτά τα βακτήρια πραγματοποιούν επίσης αμέτρητα αλλά σημαντικά καθήκοντα,
περιλαμβανομένου ενός το οποίο είναι πολύ εξειδικευμένο. Τα ριζοβακτήρια σχηματίζουν ένα φυσικό μηχανισμό άμυνας γύρω από τις ρίζες. Οτιδήποτε προσβάλλει το φυτό απομακρύνεται με τη φυσική παρουσία αυτών των ριζοβακτηρίων. Διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει χώρος για ασθένεια που οφείλεται σε βακτήρια. Αυτό είναι προς το συμφέρον τους, γιατί το φυτό τους παρέχει τροφή. Ωστόσο, τα βακτήρια χρειάζονται επίσης βοήθεια. Δεν ταξιδεύουν. Οι αποικίες βακτηρίων δεν μετακινούνται προς και από τα ανόργανα στοιχεία στις ρίζες. Τα περισσότερα ανόργανα στοιχεία στο έδαφος βρίσκονται πέρα από το εύρος των ριζών και επομένως επίσης μακριά από τα ριζοβακτήρια. Αυτά μόνο μπορούν να ζουν κοντά στις ρίζες. Όπως είδαμε πριν, η ζώνη απορρόφησης είναι επομένως πολύ περιορισμένη. Οι μυκοριζικοί μύκητες μπορούν να αυξήσουν δραστικά την ικανότητα απορρόφησης. Μπορεί να ακούγεται ως σύγχρονη ανάπτυξη, αλλά δεν είναι. Οι μύκητες πάντα υπήρχαν. Αλλά λόγω του εξυγχρονισμού, ο ρόλος τους παραμελήθηκε. Λόγω της πολυετούς χρήσης των συνθετικών λιπασμάτων, οι μυκόριζες πολύ σποραδικά μόνο βρίσκονται στα αγροτικά εδάφη. Οι μυκοριζικοί μύκητες είχαν πάντα συμβιωτική σχέση με τις ρίζες των φυτών. Ο μυκοριζικός μύκητας σχηματίζει μια ζωτική σχέση στις ρίζες και δημιουργεί έναν μηχανισμό απορρόφησης και μεταφοράς. Αυτό είναι βασικό για την υγιή ανάπτυξη του φυτού. Η μυκόριζα στις ρίζες είναι όπως ακριβώς η χλωροφύλη στα φύλλα. Αυτό είναι ανδιαμφισβήτητο. Όπως προαναφέρθηκε, οι ρίζες απορρόφησης των φυτών έχουν πάχος 0,2 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μεγαλώνουν μόνο σε μακροπόρους, όπως φαίνεται εδώ. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο να δούμε τι συμβαίνει όταν το φυτό παίρνει βοήθεια από τον μυκοριζικό μύκητα. Οι ίνες των μυκήτων είναι ακόμη πιο λεπτές από πολλά βακτήρια. Σε πάχος είναι μόλις 3 microns. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι λεπτές ίνες μεγαλώνουν εύκολα στους μικροπόρους, όπου αποθηκεύεται η πλειοψηφία των θρεπτικών ουσιών και του νερού. Χωρίς βοήθεια, ένα φυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει αυτές τις περιοχές. Δεν είναι μόνο οι ρίζες, αλλά επίσης οι ίνες των μυκήτων που ευθύνονται για την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών και του νερού. Οι μακριοί, λεπτοί νηματοειδείς μύκητες που αναλαμβάνουν πλήρως την απορρόφηση των ανόργανων στοιχείων από τις ρίζες μπορούν να εξασφαλίσουν ανθεκτικότητα στις ασθένειες. Ανόργανα στοιχεία που βρίσκονται μακριά και δεσμεύονται, όπως σίδηρος και ασβέστιο, είναι τώρα ευκολότερο να απορροφηθούν. Αυτές οι λεπτές ίνες ή νήματα μπορούν εύκολα να έχουν μήκος 1 χιλιόμετρο σε μόλις ένα κουταλάκι του γλυκού, εδάφους. Οι μυκοριζικοί μύκητες αποτελούν ικανότητα απορρόφησης 7 φορές υψηλότερη από τον μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη μπορεί να γίνει με λιγότερο νερό και ότι τα ζυζάνια έχουν μικρότερη πιθανότητα να ευδοκιμήσουν λόγω του ανταγωνισμού του χώρου. Το όφελος των μυκήτων είναι η γλυκόζη που παράγεται από τα φυτά. Για τα φυτά, το όφελος είναι μια μεγαλύτερη ζώνη απορρόφησης. Αυτή η μοναδική και διαρκής αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φυτό, βακτήρια και μύκητες δημιουργεί μια πραγματικά φανταστική συμβίωση. Το αντάλλαγμα που δίνει το φυτό στους συνεργάτες του είναι νερό, ανόργανα στοιχεία και γλυκόζη. Η συνεργασία μεταξύ εδάφους και ριζών απαιτεί υγιή βιολογία εδάφους. Ένα υγιές έδαφος περιέχει οργανική ουσία από νεκρά φύλλα, νεκρές ρίζες και νεκρά ζώα. Αυτή η νεκρή ανόργανη ουσία επιστρέφει στη φύση μέσω του κύκλου της ζωής του εδάφους ως χούμος. Αυτό δημιουργεί πολλή τροφή για τη ζωή του εδάφους και το έδαφος διατηρεί πολύ διοξίδιο του άνθρακα. Η χρόνια χρήση λιπάσματος έχει προκαλέσει την εξαφάνιση της χούμος της γεωργικής γης. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το χούμο σαν την μπαταρία του εδάφους. Είναι εκεί όπου αποθηκεύεται η ενέργεια που η ζωή του εδάφους χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά της. Χωρίς το χούμο, είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί η φυσική αποκατάσταση του εδάφους. Εδώ και πολύ καιρό έχει μελετηθεί ότι το αζωτούχο λίπασμα διεγείρει τη ζωή του εδάφους, ώστε περισσότερα βακτήρια να μπορούν να αναπτυχθούν. Αλλά για να διατηρήσουν την ισορροπία άνθρακα-αζότου, αναγκάζονται να καταναλώσουν περισσότερο οργανικό υλικό, το οποίο έπειτα εισχωρεί στην ατμόσφαιρα ως διοξίδιο του άνθρακα. Η συμβίωση ανάμεσα σε φυτό, μύκητες και βακτήρια δεν είναι μόνο μια υπέροχη συνεργασία, αλλά είναι απόλυτα ζωτική. Χωρίς αυτούς τους μετατροπείς των οργανικών υλικών, θα αφανιζόμασταν όλοι μέσα σε υπερβολικά οργανικά υλικά. Επανερχόμενοι στο ερώτημα που κάναμε πρωτύτερα, σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το έδαφος, η απάντηση πρέπει να είναι «στην ουσία τα φυτά βελτιώνουν το έδαφος από μόνα τους».
Το κάνουν αυτό μέσω της συμβίωσης ανάμεσα σε φυτά, βακτήρια και μύκητες. Τα φυτά είναι στην πραγματικότητα τα μόνα βελτιωτικά εδάφους. Εδώ μπορούμε να δούμε μια ξεκάθαρη διαφορά ανάμεσα σε ένα μηχανισμό απορρόφησης, χωρίς και με μυκοριζικούς μύκητες. Το φυτό στα αριστερά είναι απολύτως εξαρτημένο από το pH του εδάφους και τον εφοδιασμό με ανόργανα στοιχεία. Το φυτό στα δεξιά έχει ρίζες που μπορούν βέλτιστα να αυτορυθμίζουν το επίπεδο του pH και την απορρόφηση μέσω μυκοριζικών μυκήτων. Αυτό οδηγεί σε μια υγιή απορρόφηση που λειτουργεί τέλεια με οργανικά λιπάσματα. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον φυσικό μηχανισμό, πετυχαίνουμε υγιές έδαφος, το οποίο με τη σειρά του δίνει υγιή φυτά που μπορούν να παράγουν υγιή φρούτα και λαχανικά. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το έδαφος μας έχει άμεση επίδραση στην εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα και στην διατροφική αξία της τροφής μας.